Πάμε λοιπόν στο Σύνταγμα και την Μαρία Σιαμπάνου. Εκεί η Μαρία έχουν συγκεντρωθεί από το πρωί εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ και διαμαρτύρονται εντόνως για αυτή την τροπολογία που ψηφίζεται εντός κοινοβουλίου. Ακριβώς, Εύα, εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ μαζί με τις οικογένειές τους αψήφισαν τις υψηλές θερμοκρασίες και βρίσκονται έξω από τη Βουλή από το πρωί και θα παραμείνουν εδώ μέχρι να ψηφιστεί η τροπολογία η οποία καθορίζει και το μέλλον τους. Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ σχολιάζουν την τροπολογία ως εγκληματική, με την οποία, όπως λένε, χαρακτηριστικά οδηγούνται στην ανεργία, ενώ κάνουν λόγο και για ερημοποίηση των οικισμών που βρίσκονται γύρω από τα εργοστάσια της ΛΑΡΚΟ. Στο πλευρό των εργαζομένων βρέθηκαν και άλλα εργατικά συνδικάτα και οι φοιτητικοί σύλλογοι, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, ο κύριος Χαρίτσης και άλλοι βουλευτές από κόμματα της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, και όπως λένε οι εργαζόμενοι, μιλάμε για 750 οικογένειες, θα μείνουν εκεί για να συνεχίσουν τη διαμαρτυρία τους. Μαρία Σιαμπάνου, σε ευχαριστούμε πολύ.